πατέρας μας όμως, κυρία Γιούλη, όλους αυτούς τους χορούς εσείς τους διδάσκετε? Ναι, και όχι μόνο αυτούς, διδάσκουμε και άλλους πολύ περισσότερους, αλλά δεν μπορούμε να καλύψουμε μέσα σε μία ώρα τόσους πολλούς χορούς. Εσείς όμως είπατε για το Θήμιο που είναι ολόκληρος ορχήστρα. Τι να πούμε για εσάς που τόσους χορούς που τα μαθαίνετε τα παιδιά? Εντάξει, μου αρέσει ο χορός και κοιτάζω... Από πόσο χρονών ασχολείστε με το χορό? Από 13 χρονών. Ασχολείστε και με τη μουσική ή μόνο με το χορό? Και με τη μουσική, πηγαίνω και βυζαντινή μουσική εφέτος, ξεκίνησα. Είμαι σε χοροδίες και σε ποντιακή και μικρασιάτικη. Και εντάξει, μου αρέσει γενικά να υπάρχει μια εξέλιξη στο χορό, να μην μαθαίνουμε μόνο Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο, Πόντο, Μικρασία. Μου αρέσει να υπάρχει μια εξέλιξη. Όπως τώρα τη Μιλόγκα, Πασοντόμπλε και αυτά, είναι κάτι το οποίο είναι τελείως διαφορετικά. Δεν υπάρχουν στην καθημερινότητα. Πολλές δραστηριότητες. Και άλλες μήπως? Ναι, ναι, υπάρχουν. Υπάρχει το βόλεϊ, υπάρχει το τένις. Την Παρασκευή πάμε στο Βόλο που γίνεται το Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Δεν είναι απλώς δηλαδή ένα χόμπι. Δηλαδή με όλες αυτές τις δραστηριότητες και εσείς συμμετέχετε, όπως μου λέτε τώρα με το βόλεϊ, ναι, θα ναι, πάτε ναι, ναι. να παίξετε... Ναι, ναι. Με την ομάδα σας, ναι, έτσι. Ναι, υπάρχει η ομάδα βετεράνων που παίζουμε κάθε χρόνο. Έχουμε πάει και Ευρώπη. Τριγυρνώ σαν πουλί με ριπλανόμενο. Μες στη ξένη δικιά, μες στη μοναξιά, που δεν την αντέχω άλλο πια. Για την νοσταλγώ, για την αχαρώ, την αγάπη μου και το χωριό. Και η αγάπη μου στην καρδιά έχει μαύρο πόνο στην καρδιά. Δίχως συντροφιά, δίχως αγκαλιά, δίχως τα καρδικά μου τα φιλιά. Κι αφού με πονά, κι αφού μ' αγαπά, είναι κρίμα να με μοναχιά. Θα παραβαίνω την απόφαση και θα πάω στο μορφό νησί. Θέλω να της πω πως την αγαπώ και μια μέρα θα την παντρευτώ. Μες στην καρδιά μια τέτοια καρδιά θα το κάψουμε με τα βιολιά. Και θα χαρέψουμε μαζί και δυο το σκοπό τον Ικαριωτικό. Θα κρατήσουμε, θα μεθύσουμε τους καημούς θα λησμονήσουμε. Μες στην καρδιά και σαν τα πουλιά θα ακούμε και δυο ζεστή φωλιά.
Τους χορούς, για να παραμείνουμε, γι' αυτό είναι το θέμα μας, βγήκατε έξω να παρουσιάσετε χορούς παραδοσιακούς ή και Λάτινο? Όχι, 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 ακόμα δεν έχουμε βγει έξω, έχουμε χορέψει. Αλλά στην Ελλάδα όμως ταξιδεύετε παντού. Ναι, ναι. Και πέρσι είχαμε και μια κάλυψη από το κανάλι το Euro, το οποίο και εκεί χορέψαμε. Εδώ στην Ανθοκομική κάθε χρόνο, που το διοργανώνει ο Δήμος Καλαμαριάς, και ευχαριστούμε το Δήμο Καλαμαριάς και πολλά συγχαρητήρια για όλη αυτή την εκδήλωση που διοργανώνει κάθε χρόνο, όπως επίσης και το χώρο που μας παραχωρεί, το Δημοτικό Σχολείο το 15ο, όπου κάνουμε εκεί τα μαθήματά μας δωρεάν, σαν χώρος βέβαια δωρεάν, και όχι μόνο, έχουμε συμμετάσχει και στις γεύσεις που γίνονται και αυτό κάθε χρόνο, στο τσούγκρισμα των αυγών που γίνεται στο Μελίνα Μερκούρι, που γιορτάζουν οι γηγενείς κάθε χρόνο του Θωμά. Συμμετέχετε παντού δηλαδή. Ναι, ναι. Respondiste
Thank you.